Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Φασουλάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Περιοχής. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Κάνετε. Τι κάνετε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γνωρίζω ότι το κρύο είναι έντονο. Περιμένατε για να βγούμε ζωντανή σύνδεση. Για πείτε μας πού βρίσκεστε και αν έχουν υπάρξει προβλήματα γενικά εκεί στην περιοχή. Στο σημείο που είχα βγει για να σας δείξω το χωριό, είναι εδώ το σημείο που λέγεται ο Κούπος, που ναι. Φαίνεται το πιο πολύ μέρος του Κουρσόνα, ναι. Πιο μεγάλο κομμάτι. Και φαίνεται που είναι χιονισμένος, θα σας έδειχνε και τα βουνά, απλά ανοίχτωσε και δεν προλάβαμε. Βλέπουμε, παίρνουμε μία γεύση, ναι. Έχει ρίξει χιόνι όπως έριξε και πέρυσι ή φέτος είναι λιγότερο. Όχι, φέτος είναι λιγότερο. Νομίζω ότι έγινε άδικα τόσο μεγάλο θέμα. Είναι πιο για τα πράγματα φέτος. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Ο Δήμος το ελέγχει μέχρι στιγμής το όλο θέμα. Ναι. Και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Οπότε, Πρόεδρε, οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Και αν κάποιος επιθυμεί να προσεγγίσει γενικά την περιοχή σας, πρέπει να προσέξει κάτι. Μόνο τώρα το βράδυ, λίγο τον παγετό. Όσοι βγαίνουν δηλαδή μέχρι το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης ναι. και ξανακατεβαίνουν μετά μέσα στο χωριό, αυτό το κομμάτι τώρα να βλέπουν τον παγετό. Χρειάζονται αλυσίδες για να προσεγγίσει κάποιος? Μέχρι στιγμής όχι. Όχι. Δεν έχει. Είναι καθαροί οι δρόμοι, είναι συνέχεια ανοιχτοί. Εκεί με τους κτηνοτρόφους, με τους βοσκούς υπάρχουν προβλήματα? Ακούστε, λόγω που ακούγανε την κακοκαιρία, ότι κατεβαίνει η κακοκαιρία και όλα αυτά, τα έχουν βάλει μέσα στα μνημοστάσια τους στα πρόβατα ναι. και τα έχουν, είναι εκεί και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε, εγώ καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, μικροπροβληματάκια υπάρχουν, έχει ενεργήσει πολύ καλά ο Δήμος Μαλεβεζίου μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη προσοχή αυτό που λέμε εδώ και τόσες μέρες με τον παγετό, ειδικά τις βραδινές ώρες, και αν δεν υπάρχει αυτό σοβαρός λόγος να μην προσεγγίσει κάποιος την περιοχή. Αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή, αν δεν είναι κάποιος μόνιμος κάτοικος, τι να ανέβει τώρα στον Κουρσόνα. Πρόεδρε, χιονίζει τώρα? Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή ρίχνει. Ναι, χιονίζει. Χιονίζει. Μείον ένα βαθμούς έχουμε τώρα εδώ, ναι. Και το στρώνει, το στρώνει κάτω ή... Το στρώνει. Μάλιστα. Ο πολιτιστικός σύλλογος φαντάζομαι είναι προετοιμασμένος έτσι και για τον κόσμο που θα έρθει το Σαββατοκύριακο να κάνει μία βόλτα. Βέβαια. Θα έχει πολύ χιόνι τώρα για να έρθουν την Κυριακή, Σαββατοκύριακο οι επισκέπτες να ξυπνούν το χωριό. Ναι. Και να κάτσουν να παίξουν με το χιόνι και μετά να απολαύσουν βέβαια και στις ταβέρνες που έχουμε εδώ την κρουσανιώτικη φιλοξενία. Ορίστε, θα έρθει η Εύη Σπανού του Σαββατοκύριακο, Πρόεδρε, να τη φιλοξενήσετε, να καταγράψει και το ρεπορτάζ, να γνωριστούμε κιόλας όλοι. Λοιπόν. Και ευχόμαστε, να πω κάτι τελευταίο, ευχόμαστε μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχει σταματήσει για αυτό το σινικό και να πάμε για το καρναβάλι μας, το 8ο Κουσταλίου του καρναβάλι. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είναι και η παρουσιάστρια η κυρία Αναστασία Βιτζιλέου. Α, να τις και οι αδυναμίες. Να τις και οι αδυναμίες στην Αναστασία. Βέβαια. Λοιπόν, σας αγαπά ιδιαίτερα και στον Κρουσόνα. Το λέω εγώ και εμείς το με τα βεβαιότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.